Αυτό λένε. Τότε που ήταν τι πρώτα μπορεί να για να έχει κάνει μαγιά τη. Με τις σχέσεις της, αυτό έχει ζητηθεί ηλικία συγκριτικά με τις επιλογές. Μπορεί ρε Φέιμ όμως και αυτές τις σχέσεις που έχει με νεότερους άντρες στην Νατάσα να την κρατάνε φρέσια και νέα. Είναι. Εγώ θέλω πιο πολύ το ίδιο. Μα γι' αυτό πάνε νέος. Πάντως και στο και η Σακύρα που είναι πάντως ή ο Αλιά. Όχι, ο Αλιάγας είναι παρουσιαστής. Τώρα μου έρχεται η Σακύρα, ποια άλλη ήταν στο The Voice έξω. Ήταν περίπου στην. Είναι πιο μα μικρή. Μα δεν πρέπει να πάρουν και ανθρώπους νέους και φρέσκους. Η Σακύρα δεν είναι πιο μικρή από την Νατάσα, δεν μπορεί. Και λίγο πιο μεγάλο. Σακύρα. Για τα παγκόσμια δεδομένα. Όχι, λέω για την ηλικία, βρε Γιώργο. 35. Δηλαδή, συγγνώμη, η Νατάσα είπε όχι στο Voice. Δεν ξέρω, δεν έκανα εγώ τίποτα. Αν σκεφτείς ότι παιδιά μου κάνει εντύπωση. Και παλιότερα νομίζω με το Idol είχε μιλήσει, πάλι είχε πει όχι. Νομίζω ότι όντως προφανώς. Να ξέρεις, δεν λέω για την Νατάσα. Θα βγουν καμιά δεκαπενταριά ακόμα και θα πούνε ότι τους έγινε πρόταση από το Voice που δεν τους έχει γίνει ποτέ. Δεν ξέρω, θα γίνει αυτό. Γιατί έχω ακούσει ήδη δύο εγώ. Η Νατάσα μόνο θεωρεί ότι θα πει. Η Νατάσα μπορεί γιατί είναι και κουμπάρι με το Γιάννη. Και γιατί δεν το κάνω. Έχει γίνει, παιδιά. Ναι, έχουν βγει και κάποιοι που δεν τους έχουν γίνει και το έχουν πει. Τι κερδίζουν. Δημοσιότητα. Το λένε για να πεις τι. Παιδιά, δεν νομίζω ότι το θέτει το θέμα ηλικιακά. Μάλλον εννοεί πιο μεγάλη ότι θα προτιμούσες τις καρέκλες στον Ταλάρα, τον Κωνσταντίνου, τη Μαρινέλα. Ναι, όχι, δεν